Καλώς ήρθατε, κύριε Σαββίδη. Γεια σας, κύριε Σαββίδη. Χαιρετώ και τους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, σας είχαμε παρακολουθήσει και κατά τη διάρκεια της υποβολής των υποψηφιοτήτων. Μάλιστα. Κύριε Σαββίδη, έχετε θέσει κάποιους στόχους. Θέλετε να μας υπενθυμίσετε λίγο γιατί αποφασίσατε να υποβάλλετε την υποψηφιότητά σας και τι προσδοκείτε? Μάλιστα. Η υποψηφιότητά μας απευθύνεται σε όλους τους Κύπριους, ανεξαρτήτως πολιτικού χρώματος, που έχουν κουραστεί από το σαθρόν κατεστημένο, την προσωπολατρία, την κομματολατρία. Η υποψηφιότητά μας επίσης είναι εναντίον της νέας τάξης πραγμάτων που θέλει να καταργήσει την πατρίδα, τη θρησκεία και την οικογένεια. Και θέλουμε να απευθυνθούμε προς όλους τους Κύπριους που έχουν κουραστεί, όπως είπαμε, από το σαθρόν κατεστημένο, να γυρίσουμε όλοι μαζί σελίδα και να χωριστούμε για μια ελεύθερη Κύπρο, όπως μας αξίζει, και έναν κράτος δικαίου. Ναι, αλλά όταν λέτε αυτούς που θέλουν να καταργήσουν με τη νέα τάξη πραγμάτων, δηλαδή δεν αποδέχεστε την ύπαρξή τους, το γεγονός ότι έχουν λόγο σε μια δημοκρατία, θα σταθείτε ανάχωμα απέναντι τους? Εξηγήστε το λίγο καλύτερα για να καταλάβουν. Η νέα τάξη πραγμάτων είναι μια ομάδα ανθρώπων διεθνώς, που όπως είπα προηγουμένως, θέλουν να βάλουν χέρι στην πατρίδα, στη θρησκεία και την οικογένεια. Ναι. Την πατρίδα θέλουν να μην υπάρχουν τα κράτη-έθνη, τη θρησκεία θέλουν πανθρησκεία και βασικά ο θεός τους να είναι το χρήμα, ο υλισμός. Και θέλουν να καταργήσουν το θεσμό της οικογένειας, με αποτέλεσμα όλοι μας να είμαστε ένα QR code στο τέλος από τέλος του στόχος, έναν προϊόν όπως το σούπερ μάρκετ, και να χάσουμε τις αξίες, τις αρχές μας όπως τις γνωρίζουμε. Και τι θα κάνετε εσείς σε περίπτωση που εκλέγετε για να αλλάξει όλο αυτό που, στο οποίο αναφέρεστε? Κοιτάξτε, έχει εδώ και πολύ καιρό που αγωνιζόμαστε εναντίον της υγειονομικής χούντας που μας έχουν επιβάλει εδώ και 3 χρόνια. Όπως θα ξέρετε, μάλλον έχω στοχοποιηθεί και εγώ προσωπικά και ακόμα συνεχίζω να στοχοποιούμε σε αυτόν τον τομέα. Είναι ένα αναφήγημα που από το 2020 μέχρι το 2023. Με το COVID για τα εμβόλια και όλα αυτά. Μάλιστα, είναι ένα αναφήγημα από το 2020 που ξεκίνησε με τις διαφημίσεις του Υπουργείου Υγείας. Δεν ξέρω αν τη θυμάστε τη διαφήμιση που έλεγε ότι ο μόνος τρόπος για να πάρεις τη ζωή σου πίσω είναι τα εμβόλια, να εμβολιαστείς. Αυτό ήταν ψευδής διαφήμιση, κακόγουστη και μόνο σε αυταρχικά καθεστώτα. Προφανώς υπάρχει ελεύθερη επιλογή. Βλέπουμε και τώρα τα σκάνδαλα που υπάρχουν για τα εμβόλια, όπως είπε και ο Ευρωβουλευτής ο κύριος Γεωργίου στην εκπομπή, για το εμβόλιο της Pfizer με την κυρία Ursula von der Leyen, μαζί με τον Μπουρλά, και βλέπουμε όλα αυτά τα σκάνδαλα για τα εμβόλια, για τα χρήματα που γίνονταν. Εμείς ήμασταν από την αρχή υπέρ της ελεύθερης επιλογής, αφού υπάρξει σωστή ενημέρωση. Και τώρα υπάρχει και μια πρόταση, καλά, ιδέα να επαναφέρουν μάσκες. Υπάρχει πολύ χρήμα, υπάρχει και σκάνδαλο. Όχι, μάλιστα, δεν υπάρχει, δηλαδή, αυτή η πρόταση, δεν είναι μόνο στα φάρμακα. Το είδαμε σε μέσω μαζικής. Να σας πω όμως, επειδή το έχω διερευνήσει, δεν υπάρχει καμία τέτοια πρόταση επίσημα από την πλευρά της μονάδας επιδημιολογικής επιτήρησης. Η πρόθεση είναι να επανέλθουν οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε σχολεία, όπως γινόταν κι άλλους. Χαίρομαι πάρα πολύ, διότι έχουν διαλύσει την εκπαίδευση αυτά τα πράγματα και την κοινωνία. Είστε και εκπαιδευτικός. Είμαι εκπαιδευτικός, είμαι και πρόεδρος των εκπαιδευτικών στην Παγκύπρια Συντεχνία Ισότητα. Και βλέπουμε και τα παιδιά πόσο έχουν υποφέρει από τις διακρίσεις, η εκπαιδευτική, η κοινωνία μας γενικά, που έχουν γίνει τόσο καιρό. Κύριε Σαββίδη, ο κορονοϊός θα αποτέλεσε παρελθόν σε λίγο καιρό. Είναι γεγονός. Εσείς, στο ερώτημα, εάν εκλεγείτε, πώς θα αλλάξετε όλο αυτό που αναφέρατε? Μάλιστα. Μας είπατε ότι κάποιοι προωθούν την κατάργηση του θεσμού της οικογένειας, της θρησκείας και όλα αυτά που πιστεύετε ότι προωθούνται πλέον στη σύγχρονη κοινωνία. Εσείς, ποιο θα είναι αυτό το ριζοσπαστικό μέτρο που θα λάβετε ή θα επιχειρήσετε να πάρετε για να αλλάξει αυτό το σκηνικό? Οι θέσεις μας, καταρχήν, αναλυτικά υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας που είναι alexiosavidisproedrikes.com με www μπροστά, εννοείται. Με μια αναζήτηση στο διαδίκτυο μπορεί κάποιον να την εντοπίσει πολύ εύκολα. Υπάρχουν αναλυτικά όλες οι θέσεις μας και οι πυλώνες ξεκάθαρα της κυπριακής κοινωνίας. Δώστε μας παραδείγματα. Κύριε Σαββίδη, ρωτήσω εγώ κάτι πιο συγκεκριμένο. Επειδή είπε ο κύριος Σαββίδης ότι στα πλαίσια αυτής της παγκοσμιοποίησης, αντιλαμβάνομαι, όπως την εκλαμβάνετε κι εσείς, θέλουν να μας καταντήσουν όλους, να καταντήσουμε όλοι ένας κωδικός. Ένα QR code, είπατε προηγουμένως. Ναι. Σωστά.
Αυτό σημαίνει ότι είστε κατά της ψηφιακής προόδου, γιατί με κάποιον τρόπο, ξέρετε, καταργούνται σιγά σιγά τα συστήματα τα παραδοσιακά και περνάμε στο ψηφιακό χρήμα που όλα αυτά καταγράφονται και υπάρχουν στον παγκόσμιο ιστότοπο. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Άρα αυτό σας βρίσκει αντίθετο σας και πώς μπορείτε να σταματήσετε αυτή την εξέλιξη της τεχνολογίας? Κοιτάξτε, είμαστε εναντίον της ψηφιοποίησης, διότι η τεχνολογία έχει τα καλά της, αλλά έχει και τα αρνητικά της. Και σωστό, αλλά είναι παγκόσμιο φαινόμενο, δηλαδή θα αποκόψουμε την Κύπρο από τον υπόλοιπο κόσμο, τι θα κάνετε? Κοιτάξτε, επειδή ο κόσμος από τη φύση του είναι άπλιστος και εγωιστής και μας κυβερνά 1% του πληθυσμού, που πλούτος, το 99% του πλούτου είναι στα χέρια του 1% του πληθυσμού ανά το παγκόσμιο. Οπότε αυτοί θέλουν να αντικαταστήσουν, όπως είπαμε προηγουμένως, και να, το Θεό, και θέλουν να είναι ίδιοι θεοί με απλά λόγια. Θέλουν να ψηφιοποιηθούμε και να είμαστε ένα QR code, να καταργηθεί ο θεσμός της οικογένειας και σε όλα αυτά στεκόμαστε... Ναι, εσείς πώς αποκλείσετε αυτή όλη την προσπάθεια που εντοπίζετε, δηλαδή? Με τις ενέργειες μας, με τις κινήσεις μας, με τις θέσεις μας και υπάρχουν αναλυτικά, όπως είπα προηγουμένως, στην ιστοσελίδα μας, με τις πράξεις μας, αφυπνίζοντας τον κόσμο, δίνοντας του να καταλάβει ότι χάνονται οι αρχές και οι αξίες μας, βασικά υποσκάπτονται. Και όλα αυτά θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, όπως είπα προηγουμένως, με τις θέσεις της ιστοσελίδας. Κύριε Σαββίδη, είστε και εκπαιδευτικός, όπως μας έχετε πει. Βεβαίως τώρα, για να μιλήσουμε έτσι και με ειλικρίνεια, που δεν αφισβητώ τις προθέσεις σας, γνωρίζετε πολύ καλά ότι το ενδεχόμενο να περάσετε στον δεύτερο γύρο των εκλογών ή ακόμη και να εκλεγείτε ένας πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι πολύ μειωμένο. Ωστόσο, επιλέγετε να μπείτε σε αυτή την κούρσα των προεδρικών εκλογών. Ο λόγος που επιλέγετε είναι για να ακουστεί η φωνή εσάς και όλων όσους πρεσβεύετε περισσότερο, ίσως για να δημιουργήσετε ένα κίνημα μετά τις εκλογές, να πάρετε τους ψήφους και να δείτε εάν οι θέσεις σας έχουν ανταπόκριση? Κοιτάξτε, κάθε ισχυρισμός είναι εκεί για να διαψεύδεται. Η ώρα της κάλπης θα δείξει και την πραγματική εικόνα και είναι η καλύτερη δημοσκόπηση. Από εκεί και πέρα, εμείς στόχος μας βάζουμε ένα στόχο που είναι η Προεδρία και ό,τι καλύτερο μπορέσουμε να κάνουμε. Μόλις τελειώσει η πρώτη Κυριακή, θα αναλύσουμε το αποτέλεσμα. Είμαστε προσγειωμένοι, θα το διαχειριστούμε και με το επιτελείο μου θα ανακοινώσουμε την πρόθεσή μας για την επόμενη μέρα. Εμείς είμαστε και μετά τις εκλογές, είμαστε και πριν τις εκλογές και συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε. Εννοείται ότι θα στρίξετε κάποιο, η πρόθεση για την επόμενη μέρα είναι μόνο στη στρίξη ενός άλλου προσώπου και εν συνεχεία η δημιουργία ενός πυρήνα, μιας πλατφόρμας, ενός κινήματος που θα στοχεύει στην κομματική πολιτική ζωή του τόπου? Όπως σας είπα, ο στόχος μας είναι η Προεδρία, ένα στόχο βλέπουμε και από εκεί και πέρα, με το τέλος της πρώτης Κυριακής, θα συνεδριάσουμε μαζί με το επιτελείο μου και θα βγάλουμε μια κοινή ανακοίνωση για την επόμενη μέρα προς προχωρούμε. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αν θέλετε να καταλήξετε προς τον κόσμο που σας βλέπει και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας, κύριε Σαββίδη. Καλό τον κόσμο, όπως, που έχει βαρεθεί, όπως είπα προηγουμένως, ο σαθρών κατεστημένο, την προσωπολατρία, την κομματολατρία. Η χαμένη ψήφος είναι ψήφος προς τα κόμματα του κατεστημένου. Οπότε σας καλώ και εσάς τους δημοσιογράφους, αν έχετε βαρεθεί το σαθρόν κατεστημένο, να έρθετε μαζί μας, να συμπορευτούμε όλοι μαζί, να γυρίσουμε μια νέα σελίδα και, όπως είπα, για έναν κράτος δικαίου και μια ελεύθερη Κύπρο, όπως μας αξίζει και μας αρμόζει. Καλή επιτυχία, κύριε Σαββίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ. Θα πάμε στην Πάφο τώρα.